εισήχθη για δεύτερη φορά προς συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα, διότι την πρώτη φορά δεν συζητήθηκε εκτενώς, καθώς η επιβλέπουσα μηχανικός στο έργο δεν μπόρεσε να έρθει, οπότε αναβλήθηκε ώστε να παρίσταται και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα των μελών της Επιτροπής. Συζητήσαμε διεξοδικά, πρόκειται για μια εκτεταμένη επέμβαση, η οποία θα ξεκινήσει από τη συμβολή της Οδού Μαρτύρων με τη Δημοκρατία, θα επεκταθεί, πιάνει τη Χάνδακος, επεκτείνεται στην Καραολή Δημητρίου και φτάνει και την Καλυπτά. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα ενταχθεί οπωσδήποτε σε συγχρηματοδοτούμενο έργο, γιατί το ύψος, σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, διότι το ύψος του πιάνει περί τα 900.000 ευρώ. Προβλέπει μια εκτεταμένη ανακατασκευή πεζοδρομίων και ασφαλτοστρώσεις. Οπωσδήποτε όμως στα πεζοδρόμια δόθηκε και βάρος στα πεζοδρόμια της Οδού Χάνδακος, όπου εκεί πέρα η κατάσταση δεν είναι και καλή και πρέπει να ανακατασκευαστούν πλήρως. Οπωσδήποτε θα έχει επέμβαση και στα δέντρα που έχουμε στην Οδό Καραολή Δημητρίου και στην Καλυπτά. Και όλα αυτά συζητήθηκαν εκτενώς προκειμένου να δοθεί η έγκριση, η οποία ήταν, η έγκριση δόθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς το έργο αυτό και κατόπιν θα προχωρήσει προς το άλλα θεσμικά όργανα του Δήμου. Το νούμερο δεν είναι μεγάλο. Το νούμερο είναι μεγάλο, οπωσδήποτε είδαμε, μας έκανε η αρμόδια μηχανικός, η επιβλέπουσα μηχανικός, μας έκανε μία ανάλυση του κόστους, έχει εκτεταμένες παρεμβάσεις, είναι και ηλεκτροφωτισμός, είναι και πράσινο, είναι και ασφαλτοστρώσεις, είναι και πεζοδρόμια και οπωσδήποτε όπως γνωρίζετε και σε αυτές τις περιπτώσεις όταν δημοπρατηθεί το έργο θα πιστεύουμε ότι θα υπάρχει και μία έκπτωση αρκετά σημαντική.